Το φθινόπωρο ξεκίνησε με χρώματα και αδρεναλίνη. Το μεγαλύτερο αεροπορικό σόου στην Ελλάδα, το Athens Flying Week, πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση της Τανάγρας και την 114 Πτέρυγα Μάχης. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ήταν εκεί και μαγνήτησαν τα βλέμματα μικρών και μεγάλων, ενώ εξαιρετική ήταν και η συμμετοχή αεροποριών ξένων χωρών. Ο Ζεύς απογειώνεται. Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν ακριβώς 18 και 21, συμβολίζοντας την ελληνική επανάσταση του 1821 και τον εορτασμό των 200 ετών. Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας και στο Athens Flying Week, ελληνικές και ξένες συμμετοχές προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα. Ελληνικά μαχητικά Mirage με Phantom, οι Σαουδάραβες με το ακροβατικό σμήνο Saudi Hawks, το σόλο του Δανού πιλότου με το F-16, τα Αμερικάνικα μαχητικά F-15 και η περιπολία της Γαλλίας. Άρεσαν αυτά τα αεροπλάνα με τα που βγάζαν χρώματα από πίσω. Μου άρεσαν περισσότερο τα F-16 και τα πολύ γρήγορα τα αεροπλάνα. Μόνο αν τριχύλα μου προκάλεσε πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό και πολύ καλά οργανωμένο. Είναι 12 λεπτά σόου, τα οποία είσαι συνέχεια, ας το πούμε, δουλεύεις στα κόκκινα. Τα G μπορεί να είναι από μείον 3 μέχρι συν 9. Στις συμμετοχές που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, η παρουσία του ιστορικού και ανακατασκευασμένου Spitfire για πρώτη φορά στους ελληνικούς ουρανούς σε περιβάλλον επίδειξης και φυσικά το Ραφάλ της γαλλικής αεροπορίας. Νωρίτερα, η στρατιωτική ομάδα ελεύθερης πτώσης της Σχολής Αλεξιπτωτιστών προσγείωσε μια ελληνική σημαία 100 ποδών. Είναι μεγάλη τιμή και κάθε φορά που συμμετέχουμε σε αυτά τα σόου, γιατί είναι από τις ελάχιστες φορές που μπορεί ο κόσμος να δει τη δουλειά μας και τις δυνατότητες μας. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια, εκπληκτική, ικανότατη. Καταφέραμε να είμαστε εδώ, στην πολύ φιλόξενη μονάδα της 114 Πτέρυγας Μάχης, με ένα τόσο θαυμάσιο πρόγραμμα. Στο αεροπορικό σόου και κοντά στα ακροβατικά σμήνη που φιλοξένησε η χώρα μας, βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Παρόν ήταν και ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντινάβαρχος Τηλιανός Πετράκης και ο αρχηγός ΓΕ αντιπτέραρχος υπτάμενος Γιώργιος Μπιούμης. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια δυνατή, θα έλεγα, επίδειξη των δυνατοτήτων ενός μαχητικού Ραφάλ, από αυτά που έχει προμηθευτεί και η χώρα μας και σε λίγο διάστημα. Οι πιλότοι που ήδη εκπαιδεύονται στην Γαλλία θα έρθουν με τα πρώτα αεροσκάφη εδώ στη βάση της Τανάγρας που θα εγκατασταθούν. Έκανα ένα σύνολο, νομίζω μοναδικό και πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο από στρατιωτικής πλευράς, αλλά πιστεύω και όλος ο κόσμος που ήταν εδώ σήμερα μαζί μας καταχάρηκε αυτές τις αεροπορικές δυνατότητες που επεδείχθησαν από τα μέσα, τα ελληνικά, αλλά και των ξένων και συμμάχων χωρών. Οι Γάλλοι αποχαιρέτησαν την Ελλάδα πετώντας πάνω από την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, ενώ μικροί μεγάλοι ήρθαν ένα βήμα πιο κοντά στον κόσμο που υπηρετεί αυτούς τους ελεύθερους ουρανούς.